ξεκινήσουμε την συζήτηση απευθείας με την κυρία Κτενά που την έχουμε δίπλα μας από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και τον Βόρειο Τομέα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Ήθελα να σας ρωτήσω να ξεκινήσουμε από τα θέματα της επικαιρότητας. Εσείς είχατε καταψηφίσει το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο και δεν ξέρω αν αισθάνεστε τώρα δικαιωμένοι με τις εξαιτίας των διαρροών που είχαμε και εκφράζατε και φόβους περί νόθευσης του αποτελέσματος. Ναι, δικαιωμένοι, δεν χαιρόμαστε με αυτό. Δεν χαρήκαμε που επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μας. Ίσα-ίσα ανησυχούμε γιατί βλέπουμε ότι η κυβέρνηση επιμένει. Υπερασπίζεται τις επιλογές της, παρότι έχει φανεί ότι είναι λάθος. Και λέγαμε από τότε ότι υπάρχει διεθνής εμπειρία. Αυτό, ξέρετε, είναι τραγικό, γιατί είναι άλλο πράγμα να κάνεις κάτι μόνος σου εσύ πρώτη φορά και να πεις πάω και βλέπω που θα με βγάλει. Και άλλο να ξέρεις ότι υπάρχει εμπειρία σε άλλες χώρες που δείχνει αποτελέσματα αντίθετα από αυτά προσδοκάς. Πραγματικά αντιδραστικά αποτελέσματα που νοθεύουν τη λαϊκή ψήφο και εσύ επιμένεις εκεί πέρα πάμε με την επιστολική. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο η επιστολική που εμείς λέγαμε από τότε ότι δεν υπάρχει αδιάβλητο σε αυτές τις διαδικασίες, ούτε η τεχνολογία μπορεί να το διασφαλίσει αυτό το πράγμα και ο μόνος τρόπος, ούτως ή άλλως η ψήφος και ο τρόπος που διαμορφώνει κάποιος το κριτήριο για την ψήφο είναι κάτι που μοιραία επηρεάζεται από ένα σώρο παράγοντες καθημερινά στη ζωή του. Όλοι μας επηρεαζόμαστε. Δεν είναι μόνο δηλαδή τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, είναι σε τι εκτιθέμεθα κάθε μέρα και όλα αυτά. Πόσο μάλλον, δηλαδή υπάρχουν πιέσεις ούτως ή άλλως, υπάρχουν πιέσεις στη δουλειά. Ούτως ή άλλως, όταν πάει κάποιος να ψηφίσει, έχει πάνω του, κουβαλάει πιέσεις. Mm-hmm. Τουλάχιστον μέσα στο παραβάν, λέγαμε, είσαι μόνος σου. 2 λεπτά. Είσαι μόνος σου, μόνη σου. Και ίσως μπορέσεις να σκεφτείς και να αποφασίσεις με κριτήριο τα πραγματικά σου προβλήματα και όχι αυτά που προβάλλουν γύρω σου. Τώρα όμως με την επιστολική, λέγαμε ότι αυτό, οι πιέσεις αυτές μπορεί να είναι άμεσου τύπου, όχι έμεσες αυτές που λέγαμε τόσο καιρό. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι το μεγάλο θέμα. Είναι το ίδιο το GDPR. Η νομοθεσία και οι ευρωπαϊκές οδηγίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Από τότε, όταν είχαμε βγει, είχαμε πει ότι ουσιαστικά, και αν σκεφτεί λίγο τι κάνουμε κι εμείς, κάθε φορά που πατάμε αποδέχομαι ή κάθε φορά που υπογράφουμε, ουσιαστικά εκχωρούμε προσωπικά δεδομένα στην πλατφόρμα ή στον οργανισμό στον οποίο υπογράφουμε. Από εκεί και πέρα χάνουμε τον έλεγχο σε αυτά. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε έλεγχο σε αυτά. Και ελπίζουμε στις νομοθεσίες και στους κανονισμούς. Να κυκλοφορούν και λίστες ευρέως τώρα και να προστατευτούν. Και τώρα ξέρουμε ότι αυτά χρησιμοποιούνται για το εμπόριο. Και δεν μπορεί να είναι διαφορετικά βέβαια σε ένα σύστημα που αναπαράγεται με το εμπόριο. Τώρα η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ξεκινήσει, ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει μια έρευνα. Η ίδια η κυρία Νησιμακοπούλου λέει ότι τα στοιχεία αυτά τα είχε πάρει το 2019 και η συλλογή των υπολείπων έχει γίνει μέσω συνεργατών της κτλ. Αν αποδειχτεί τώρα οτιδήποτε από αυτή την έρευνα, η κυρία Νησιμακοπούλου πρέπει να έχει θέση στο Ευρωψηφοφόρο Δελτίο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι θέμα της Νέας Δημοκρατίας και των κριτηρίων και της διοντολογίας που τη διακρίνει. Και θα κριθεί γι' αυτό. Τώρα, οι δικαιολογίες που προβάλλει η κυρία Σημακοπούλου νομίζω δεν πείθουν ιδιαίτερα. Γιατί υπάρχει και αυτός ο συγχρονισμός ανάμεσα στο μήνυμα που έφυγε από το Υπουργείο Εσωτερικών και το μήνυμα που έφυγε από τους συνεργάτες της. Και τέλος πάντων αυτό δεν αλλάζει. Το τι έγινε με την κυρία Σημακοπούλου και το τι θα γίνει δεν αλλάζει την ουσία. Και η ουσία είναι ότι η επιστολική ψήφος νοθεύει το αποτέλεσμα, δεν είναι αδιάβλητη και τα GDPR πραγματικά έχουν ανοίξει ένα επικίνδυνο δρόμο στο εμπόριο δεδομένων. Και αυτό πρέπει να μας απασχολήσει. Πρέπει να είναι κάτι δηλαδή, που θα μας απασχολήσει με πολλούς τρόπους στο μέλλον και πρέπει να το ανοίξουμε σαν κουβέντα. Είναι απαράδεκτο αυτό που έχει γίνει με τα προσωπικά δεδομένα και που θα γίνεται ειδικά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Θα περάσουμε και στα θέματα της παιδείας που γνωρίζετε καλά, αλλά αφού πιάσαμε, με ρώτησε η Λουκία για τον κύριο Ερβανίτη και πήγαμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, να σας ρωτήσω πώς σας φάνηκε το μία κούλπα του κύριου Τσίπρα για την υπόθεση της Νοβάρτης και η δηλώση του κύριου Κοντονή, του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης, ότι έπαθα σκοτοδίνη όταν είδα τα ονόματα, σύν ότι υπήρχε παραϋπουργείο στο Μαξίμου. Στην ουσία. Θα μάθουμε πολλά ακόμα μάλλον
όσο συνεχίζει αυτή η διαμάχη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, όσο είναι ρευστά τα πράγματα εκεί για τις ισορροπίες και το ποιος θα πάρει το πάνω χέρι σε αυτό το χώρο, είναι προφανής η προσπάθεια να δημιουργηθεί αυτός ο άλλος πόλος για το αστικό σύστημα απέναντι αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία. Οπότε όλα αυτά που μαθαίνουμε και ακούμε εντάσσονται σε αυτή τη διαμάχη. Τα στρατόπεδα είναι πολλά. Προφανώς όλοι έχουν κρατημένον τον άλλο από κάπου και βγάζουν κάθε τόσο άσους από το μανίκι ανάλογα με το ποιο είναι το διακύβευμα. Τα είδαμε και στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που είναι πρόσφατο. Εντάξει, αυτός ο χώρος είναι σε εκφυλισμό. Και είναι και μοιραίο όταν έχεις έρθει στην εξουσία με τον τρόπο που ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, καβαλώντας το κύμα της έντονης αγανάκτησης απέναντι στα μνημόνια, προφασιζόμενος ότι θα ασκήσει φιλολαϊκή πολιτική και τελικά επέβαλε μνημόνια, όπως εμείς βέβαια από τότε προειδοποιούσαμε. Και τώρα βέβαια που είναι εκτός εξουσίας, βλέπουμε ότι ο ένας στρέφεται απέναντι στον άλλο. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω εκεί να σχολιάσουμε. Τώρα το γιατί βγαίνει ο κύριος Τσίπρας και τα λέει τώρα και δεν τα έλεγε πιο πριν, εντάσσονται σε αυτές τις διαδικασίες. Μέχρι να βρουν κάπου να σταθούν. Τώρα ζητάτε να γυρίσει πίσω η φρεγάτα που στείλαμε στην Ερυθρά Θάλασσα. Τώρα το λέτε για να το λέτε? Όχι. Ή δεν δεσμευόμαστε από την ένταξή μας σε κάποιους οργανισμούς? Ναι, και ξέρετε ότι εμείς λέμε να πενταχθούμε από αυτούς τους οργανισμούς. Ή τουλάχιστον να χαράξουμε μια πορεία τέτοια σε μια πορεία απένταξης. Γιατί τελικά μόνο τα δικά μας συμφέροντα δεν προφυλάσσουν. Βλέπουμε ότι εμπλεκόμαστε σε όλο και περισσότερους κινδύνους. Οι ανταγωνισμοί σε διεθνές επίπεδο είναι στο μη παρέκει. Δηλαδή οξύνονται κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Η χώρα μας είναι πολύ βαθιά μπλεγμένη σε όλα τα επίπεδα, και με τον πόλεμο στην Ουκρανία και με τη σφαγή των Παλαιστινίων από το Ισραήλ κάτω στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτά τα πράγματα δεν. Έχουμε τις βάσεις μας, τις βάσεις στο εδαφός μας, τις βάσεις των συμμάχων στο εδαφός μας, οι οποίες χρησιμοποιούνται για όλα αυτά τα μέτωπα. Αυτό δεν μας καθιστά στόχο καταρχάς. Μας καθιστά συνενόχους στα εγκλήματα που συντελούνται. Και τέλος πάντων, τα δικά μας στρατεύματα δεν έχουν, και τα παιδιά μας και οι εξοπλισμοί που έχουν αγοραστεί πραγματικά με το αίμα του ελληνικού λαού, δεν μπορεί να βρίσκονται στην Ιεμένη. Δεν μπορεί να πηγαίνουν να φυλούν τους δρόμους για τους εμπορικούς για τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Δεν είναι αυτό το συμφέρον της χώρας μας, της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού αυτή τη στιγμή. Και φυσικά, όσο πιο πολύ μπλεκόμαστε σε αυτούς τους ανταγωνισμούς, τόσο πιο δύσκολο θα είναι και να επιμπλακούμε και πιο βαρύ θα είναι το τίμημα που θα πληρώσουμε. Άρα όταν φωνάζουμε να επιστρέψει η φρεγάτα, δεν το λέμε έτσι. Θα συνεχίσουμε να το διεκδικούμε. Και να σας θυμίσω ότι κάναμε και μια μεγάλη διαδήλωση στη Σαλαμίνα, στον Ναύσταθμο, πριν μια εβδομάδα. Mm-hmm. Ακριβώς για αυτό το θέμα. Δεν θα σταματήσουμε, δεν θα το αφήσουμε αυτό το θέμα. Τη Δευτέρα έχουμε άλλο συλλαλητήριο, μεγάλο συλλαλητήριο, ενάντια στην σφαγή του Παλαιστινιακού λαού. Όλα αυτά συνδέονται. Και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε απεμπλοκή από όλα αυτά τα μέτωπα. Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο να συζητήσουμε για το νομοσχέδιο που το ξέρετε καλά. Είστε εισηγήτρια στο νομοσχέδιο των μη κρατικών, μη ιδιωτικών πανεπιστημίων. Να δούμε τώρα πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί αυτή η κατάσταση. Εγώ θέλω να μου πείτε έτσι μία, όπως το έχω στο μυαλό μου, ποια είναι η διαφορά από το να πάει το δικό μου το παιδί να σπουδάσει στη Βουλγαρία ή στην Κύπρο ή οπουδήποτε, και σε μία από αυτές τις χώρες μάλλον, όχι ενδεχομένως στην Αμερική, και να γυρίσει πίσω με ένα πτυχίο, να εργαστεί εδώ, από το να έρθουν αυτά τα πανεπιστήμια και να κάνει το ίδιο σε ένα από αυτά τα πανεπιστήμια? Έτσι όπως το θέτετε, η διαφορά είναι ποιος θα πάρει τα χρήματα, τα δικά σας. Mm-hmm. Εσείς και στη μία και στην άλλη περίπτωση θα πληρώνετε. Εμείς θέτουμε το ζήτημα διαφορετικά. Και λέμε, γιατί η επιλογή να είναι αυτή και να μην είναι να σπουδάσουν όλα τα παιδιά στον τόπο τους σε δωρεάν δημόσια πανεπιστήμια? Γιατί πρέπει να πληρώσει ο γονιός? Γιατί το θεωρούμε
απαραίτητο πλέον αυτό το πράγμα. Εμείς με αυτό αναμετριόμαστε και αυτό αμφισβητούμε. Άρα λοιπόν για μας, και αυτό λέγαμε και είπαμε και στις επιτροπές, είναι ότι λέμε ότι σήμερα η ανάγκη για άνοδο του μορφωτικού επίπεδου είναι μεγαλύτερη. Και το λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε, θέτει στόχους και λέει αύξηση των πτυχιούχων, δεν λέει μειώστε. Έτσι. Σε όλες τις χώρες. Αυτό γιατί, από την ίδια την τεχνολογική εξέλιξη, έχεις τέτοια εκρηκτική άνοδο των επιστημών και της τεχνολογίας, που αναγκαστικά αυτό έχει και αντανάκλαση στην καθημερινότητα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο τεχνολογικός αλφαβητισμός είναι απαραίτητος για όλους πια. Mm. Και ο πατέρας μου, που είναι πάνω από τα 90, χρειάστηκε να μάθει να χρησιμοποιεί υπολογιστή. Αλλά πόσο μάλλον η υψηλή εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού. Γιατί έχουν αλλάξει και οι συνθήκες στην παραγωγή. Και παραγωγή δεν εννοώ τα εργοστάσια μόνο, εννοώ τις αλυσίδες μεταφοράς, εννοώ τις εταιρείες πληροφορικής, έτσι παντού. Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν ανεβασμένα προσόντα. Άρα η ανάγκη για πανεπιστημιακό επίπεδο μόρφωση είναι μεγαλύτερη. Άρα να έχουν πρόσβαση γιατί, όσο λοιπόν, το δυνατόν περισσότεροι στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Βεβαίως. Γιατί λοιπόν αυτή η ζήτηση, γιατί και ο Υπουργός λέει ότι πάμε να καλύψουμε την αυξημένη στολή μέσα από το νομοσχέδιο αυτό. Απαντάμε στην ζήτηση. Αυτή η ζήτηση δεν είναι μια ιδεολειψία των γονιών. Είναι πραγματική ανάγκη σήμερα. Γιατί λοιπόν αυτή την ανάγκη την καλύπτεις μέσω με εμπορικά κριτήρια και δεν την καλύπτεις μέσα από τα δημόσια και δωρεάν πανεπιστήμια και μάλιστα με αναβαθμισμένο τρόπο. Η απάντηση είναι προφανής. Δεν θέλουν να επομιστεί το κράτος αυτή την ευθύνη, αυτή τη δαπάνη. Αυτό, γι' αυτό γίνεται όλο. Και σου λέει, εάν αυτό το κάνουμε μέσα από την τσέπη των γονιών, αυτό θα ανοίξει και μια αγορά. Άρα δύο τα ωφέλη. Ναι, αλλά αυτή είναι μια λογική που τελικά είναι αντικοινωνική. Ούτε απαντάει πραγματικά στις ανάγκες, γιατί δεν μπορεί να αναπτυχθεί ένας τόσο ευαίσθητος τομέας και κρίσιμος όπως είναι η παιδεία. Δεν μπορεί να αναπτύσσεται με εμπορικά κριτήρια. Γιατί θα πηγαίνει λάθος. Θα είναι τυχαίο το να βρει, να βρει το στόχο μια τέτοιου είδους εκπαίδευση. Θα είναι θέμα τύχης. Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού θα ανοίξει μια συνολικότερη συζήτηση για την παιδεία από ό,τι λέει το Υπουργείο Παιδείας και για τις πανελλαδικές εξετάσεις, για τον τρόπο εισαγωγής. Θα πάρετε μέρος σε αυτόν τον διάλογο. Πάντα σε όλους τους διαλόγους παίρνουμε τρόπο. Βέβαια, αυτό βλέπετε που πάει. Φαίνεται δηλαδή ότι περνάει πρώτα το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά και στη συνέχεια ανοίγει το διάλογο για τον τρόπο εισαγωγής και όλα αυτά. Καταλαβαίνει, δηλαδή πάει πρώτα στο πανεπιστήμιο και μετά στα κριτήρια εισαγωγής και μετά δευτεροβάθμια, πρωτοβάθμια, πέρα από την ανάποδο εντελώς, δείχνει και τον τρόπο που σκέφτονται. Έτσι, κατ' εμέ είναι τελείως, είναι αυτό που λέμε αντικοινωνικό. Αυτό το πράγμα που κάνουν και αντιδημοκρατικό, γιατί δεν ακούν τόσο καιρό τους φοιτητές. Ξέρετε, πραγματικά έχουν πλημμυρίσει τα mailbox και στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο κόμμα και στα προσωπικά τα δικά μας από ψηφίσματα, φορείς που λένε βοηθήστε μας, μαζεύουμε υπογραφές από το εξωτερικό. Αγγίζει πάρα πολύ κόσμο αυτό το νομοσχέδιο. Αγγίζει πραγματικά όλη την κοινωνία. Όλοι καταλαβαίνουν πια ότι δεν είναι απλά ένα νομοσχέδιο για το πανεπιστήμιο. Και γι' αυτό βλέπετε ότι δύο μήνες τώρα οι φοιτητές είναι στον δρόμο και δεν κάμπτεται αυτό το φοιτητικό, οι φοιτητικές διαμαρτυρίες. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι ο τρόπος που αντιδρά η κυβέρνηση δείχνει ότι δεν λαμβάνει υπόψη τίποτα. Συνομιλεί μόνο με τους εργοδότες, δεν την ενδιαφέρει η κοινωνική πλειοψηφία. Η κοινωνική πλειοψηφία εκφράζεται τελικά μόνο από το ΚΚΕ, έτσι όπως μπαίνει το ζήτημα αυτή τη στιγμή. Και βλέπουμε ότι θέτετε και εσείς, γι' αυτό πάτε και σε διψήφια ποσοστά βάσει των δημοσκοπήσεων. Είμαστε οι μόνοι που πραγματικά μιλάνε όχι μόνο για... δεν ζητάμε μόνο να μην έρθουν ιδιωτικά, με κανένα τρόπο να μην παραδοθεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί μεταξύ μας υπάρχουν ιδιωτικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχουμε τα κολέγια, έτσι. Άρα δεν αντιτίθεμεθα μόνο σε αυτό. Μιλάμε για πραγματικά δωρεάν δημόσια παιδεία. Αυτό, με αυτόν τον τρόπο, μόνο το ΚΚ το βάζει. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να πω ότι η κυβέρνηση φάνηκε και στην ακρόαση των φορέων. Μιλάει με τους εργοδότες. Και τους μεγάλους εργοδότες. Αυτούς λαμβάνει υπόψη, τα δικά τους αιτήματα καλύπτει, σε αυτούς απαντά. Και όχι στην κοινωνική πλειοψηφία, όχι στους φοιτητές, στους γονείς, στους καθηγητές, όχι δηλαδή ούτε καν, όχι μόνο στην κοινότητα του πανεπιστημίου, του ακαδημαϊκού που λέμε, αυτούς που επηρεάζει άμεσα αυτό το νομοσχέδιο, αλλά και στη μεγάλη πλειοψηφία που είναι οι εργαζόμενοι. Δεν τους λαμβάνει υπόψη.
Το mailbox για το θέμα της ακρίβειας τι λέει. Εκεί δεν σας το έχουν γεμίσει. Για να κλείσουμε με αυτό. Είναι πραγματικά δραματικά τα πράγματα και αποδεικνύεται και αυτό το λέγαμε ότι αυτά τα μέτρα που φέρνει η κυβέρνηση, τα αλλεπάλληλα μέτρα που παίρνει κάθε τόσο, δεν οδηγούν, δεν έχουν αποτέλεσμα. Η άλλα εν τέτοια της ακρίβειας, τα έχουμε ξανασυζητήσει, με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά επιδοτεί και την ακρίβεια, επιδοτεί και τα κέρδη των σούπερ μάρκετ. Αυτό γίνεται. Και το είδαμε, φάνηκε και από τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Φάνηκε η απόσταση, αυτό που λέγανε και οι αγρότες, και το λένε ακόμα, από το χωράφι στο ράφι. Ποιος κερδίζει από όλο αυτό το πράγμα. Εκεί δεν κάνει κάτι η κυβέρνηση για να χτυπήσει τη ρίζα του προβλήματος. Εκεί πραγματικά χάνει την μπάλα. Κοιτάει να επιδοτήσει από δικά μας χρήματα, φορολογούμε, δηλαδή τον κρατικό προϋπολογισμό, να επιδοτήσει τις μεγάλες εταιρείες, μεγάλες βιομηχανίες τροφίμων. Πριν κλείσουμε, θέλω ένα τελευταίο σχόλιο σας για το πώς είδατε στην τελευταία δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ Δημήτρης Κουτσούμπας και Κυριάκος Βελόπουλος ισοψηφούν με 6%. Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις, το έχουμε ξαναπεί, είναι ενσταντανέ. Έτσι. Σε αυτή τη φάση έδειξαν αυτό. Δεν νομίζουμε ότι έχει κάτι παραπάνω να σχολιαστεί εκεί πέρα. Όπως δεν σχολιάζουμε και όταν φαίνονται μεγάλα νούμερα είτε για το γραμματέα μας είτε για το κόμμα μας. Το θέμα είναι για μας το πιο σημαντικό είναι τι βλέπουμε κάθε μέρα στον κόσμο. Τι βλέπουμε στους δρόμους. Και εκεί πέρα τα πράγματα είναι ελπιδοφόρα, δείχνουν ότι υπάρχει μια διάθεση στον κόσμο να συγκρουστεί με αυτή την πολιτική και αυτό μας γεμίζει δύναμη. Και βέβαια τώρα το ποιοι θα είναι οι συσχετισμοί στο τέλος στην κάλπη, θα φανεί στην κάλπη. Μάλιστα. Και έχουμε δρόμο ακόμα και πολλά πράγματα. Ευχαριστούμε κύριε Μεγάλο δρόμο μέχρι τις εκλογές. Εγώ ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.